Με αίμα βαφτική άσφαλτος το βράδυ της Κυριακής και συγκεκριμένα στη 1 και 4 τα ξημερώματα έξω από τα καλά δέντρα. 66χρονος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε συγκρούστηκε με προπορευόμενο γεωργικό ελκυστήρα. Από τη σύγκρουση νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του γιο ταχύ, ενώ τραυματίστηκε ο οδηγός του τρακτέρ, ο οποίος διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Το δυσάρεστο συμβάν σημειώθηκε στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλών Δέντρων, κόμβος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας. Έγινε ακριβώς εδώ στο δρόμο που βγαίνει έξω από το χωριό, πηγαίνοντας για Σέρες. Ήταν ένα τρακτέρ με μια πρέσα από πίσω και ένας άλλος με ένα αυτοκίνητο Mercedes. Πρέπει να έγινε με τοπική, από ό,τι άκουσα. Όπως βλέπετε είναι ένα ισιάδιο ο δρόμος εδώ και θεωρώ απαράδεκτο σε αυτό το σημείο να συμβαίνουν ατυχήματα. Όλα τα ατυχήματα συμβαίνουν από την υπερβολική ταχύτητα. Αν κάτσετε τώρα εδώ και κάνετε ένα ρεπορτάζ 5 με 10 λεπτά θα δείτε ότι όλοι τρέχουν πάνω από 100 χιλιόμετρα και φανταστείτε τώρα το βράδυ ξαφνικά να δεις ένα γεωργικό μηχάνημα μπροστά σου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έγινε και το συγκεκριμένο ατύχημα. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα εδώ. Και ο λόγος πάντα ήταν η υπερβολική ταχύτητα. Ναι, ναι, και μέσα στο χωριό, αν παρατηρήσεις και μέσα στο χωριό, πέναν πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι ένα ισιάδι και τρέχουν όλοι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται πολύ τακτικά τέτοια ατυχήματα και αυτή τη φορά ήταν θανατηφόρα. Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, ο πρόεδρος των Καλών Δέντρων, Θωμάς Τσίμας, καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, ενώ καταγγέλει πως αρκετοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων καθημερινά πατούν τέρμα τον γκάζι και περνούν μέσα από το χωριό. Κοιτάξτε, η τροχιά ανατακτά διαστήματα έρχεται, κάνει ελέγχους, αλλά εμείς δεν συμμορφωνόμαστε. Ο κύριος παράγοντας είναι εμείς οι ίδιοι. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε να μην τρέχουμε σε τέτοιους δρόμους με υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, αυτός ο δρόμος δεν είναι για να τρέχεις πάνω από 50 χιλιόμετρα. Και να πούμε ότι τώρα είναι και καλοκαίρι, τα παιδιά είναι. Έτσι, όλα τα, έτσι ακριβώς όλα τα παιδιά έχουν έρθει από το εξωτερικό, όλοι τώρα είναι εδώ πέρα. Έχει μικρά παιδιά έξω με τα ποδήλατα. Και βλέπετε τώρα η Νταλίκα που πέρασε προηγουμένως, είδες πόσο έτρεχε. Δηλαδή είναι να σε πιάνει τρέλα. Πλέον επικρατεί μια τρέλα.